οι εθνικοί πολιτισμοί κινδυνεύουν. Όχι μόνο από τον οδοστροπήρα αυτόν, αλλά και από το οικονομικό σύστημα που ισχύει διεθνώς σήμερα, το οποίο οδεί προς τον ατομικισμό, την εκμετάλλευση, την επιδίωξη κέρδους χωρίς κανένα ειδικό φραγμό και διαβατός μέσου, την αδιαφορία και αναγνησία προς τη δυστυχία των άλλων. Οι εστιάσεις κατά της παγκοσμιοποίησης είναι ότι κινείται κατά τρόπο που δεν εξασφαλίζει τις βασικές ανθρώπινες αξίες, τη δικαιοσύνη, το σεβασμό προς την ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα των ανθρώπων, την πολυμορφία των κατατόπων πολιτισμών και ότι είναι μια νέα μορφή αποικιοκρατίας. Ποια είναι η ανάσταση σε αυτόν τον φοβερό για τον κόσμο ολόκληρο και ειδικότερα για τον ελληνισμό κίνδυνο? Υπακίνως αναγνωριζόμενες ηθικές, πνευματικές, θρησκευτικές, ανθρωπιστικές αξίες. Οι ελληνοθόδοξες αρχές του διαχρονικού και προουρατικού γέροντος κοσμάτου Ιωτολού, ακριβώς. Η φωνή του, η ρωμαλαία σκέψη του, διεξόζεται μέσω των διδακών του, που αποτελούν καταγραφές εκ μέρους ακροατών του προφορικού κινηματικού του λόγου, η οποία φωνή περιλαμβάνει και στοιχεία αλλού διαλόγου με το ακροατήριό του. Πέρα των διδακών, διαθέτουμε μερικές επιστολές του που μοιάζουν να κινούνται στα πλαίσια μιας γραμματείας, η οποία παρακολουθεί την τύχη νέων ιδρυθέντων σχολείων. Τέλος, παραδίδεται σημαντικός αριθμός λακωνικών ρήσεών του, των καλωμένων των φοιτητών, αναφερομένων σε πλήθος θεμάτων, χαρακτήρους θρησκευτικού, εθνικού, κοινωνικού, οικολογικού, μελλοντικών ως προς την εποχή των τεχνικών επιτευμάτων κι άλλων. Μέσω αυτών των κειμένων μπορούμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Πρώτο και κύριο μέλημα, πρώτη και κυριαρχή παιδεία, που υπήρξε γενέτρια παντός γενναίων και δίδαξε το αγαθό, που έφερε το καλό σε απαράμιλη και ανέφικη στο εξής τελειότητα, που έκανε τον άνθρωπο να αποβάλει το ζωώδες και να κυριαρχήσει επί της γης ο Θεός, μητέρα της φιλοσοφίας, της ελευθερίας, της επιστήμης, διδάσκαλος του πολιτισμού. Η σημερινή Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία, έχει μέγιστο έλλειμμα και πρόβλημα παιδείας, παιδείας υπό ευρία βεβαίως έννοια. Η εκπαίδευσή μας βρίσκεται σε αξιοθρήνητη κατάσταση, με τα εγγύζοντα την 20 πανεπιστήμια που προπλησιάζονται με τη φραστική αναβάθμιση των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Τα ανώτατα ιδρύματα τροφοδοτούνται κατά το πλήστον με ημιμεθείς από τη μέση εκπαίδευση, με εξαίρεση ίσως την ιδιωτική, και παράγουν φυσικό τρόπο χαμηλού επίπεδου τυχιούχους, επαυξάνοντας αφρόνως το επιστημονικό προνοτεριάτο. Πέρα των 60.000 περίπου νέους, σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια, ποικίλου επίπεδου βεβαίως. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη θετικό στοιχείο, γιατί σημαντικό μέρος εξ αυτών, ίσως το πλέον αξιόλογο, δεν επιστρέφει ποτέ στην Ελλάδα. Κανένα σχεδιασμό δεν υπάρχει εν συνατήσει προς τις ανάγκες της χώρας. Το Σύνταγμά μας εξακολουθεί παραλόγως να απαγορεύει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα εξεβίαζαν κάποια αναβάθμιση των κρατικών και ελεπάγγελες προχειρολόγιες και αντιλοανερούμενες εκπαιδευτικές διαδρομήσεις χειροτερεύουν την κατάσταση. Χωρίς να περιορίζονται οι δικές μας ευθύνες, φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή υποθάλπτουν και άλλοι αφανείς παράγοντες. Τέως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, απεκάλυψε προσφάτως δημοσία ότι ο Μακρύτης Αντώνης Τρίτσης δεν επεπέμφθη από το Υπουργείο Παιδείας γιατί παρά τη θέλησή του συνεχούσε τότε προς την Εκκλησία. Επιχειρώντας να δημεύσει με βάναυσο τρόπο την εκκλησιαστική περιουσία. Η αποκοπή έγινε γιατί εκλέψει. Με αληθινό ιεραποστολικό ζήτημα προς επανελληνοποίηση της παιδείας μας επεδόθη στην υλοποίηση του προγράμματος για την ανάκτηση της ελληνικής παιδείας. Με επαναφορά βεβαίως της πολιτιστικής γραφής, ως και της συστηματικής διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής, εις όλες τις τάξεις γυμνασίου και ηλικίου και μάλιστα με εισαγωγή της διδασκαλίας στοιχείων της ήδη από τις 5ης τάξεις του Δημοτικού. Επί του προγράμματος αυτού είχε συμφωνήσει πλήρως και ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά αφού έτσι είχαν τα πράγματα, τι σημαίνει τι ματιότητα το σπουδαίο αυτό, εθνικό έργο. Ο κύριος Σαρδιντάκης εξηγεί ότι και του Πρωθυπουργού η απόφαση κατεβήθη ανίσχυρος και επί του προκειμένου η γνωστή άγνωστη λέει, χωρίς να τους κατονομάζει, αυτοί που διαφεντεύουν σχεδόν μονίμως την πατρίδα μας και εργάζονται μόνο για τον αφημινισμό μας, επεκράτησαν.
Κατόπιν τούτου, ο Τρίτσης απεπέλθει την 9η Μαΐου 1988. Η τακτική όπως ενός αιώνος από την κλασική παιδεία εξακολουθεί. Πρόκειτο σε γράφει στις εφημερίδες ότι ο Υπουργός Παιδείας απέριψε εισήγηση του παιδαγωγικού στούτου για την εισαγωγή της Δασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στην Τρίτη Λυγίου. Ενώ στη μέση παιδεία, όλο τον χρόνο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά. Χρειάζεται άραγε οδηγία των Βρυξελών για να αρχίσουμε να διδάσκουμε στα παιδιά μας τη γλώσσα μας. Ίσως πρέπει να θυμηθούμε εδώ τον Κίσιγκερ, ένα κοινικό μετερνίκου του καιρού μας, που επεφάνθη κάποτε αναφερόμενος στους Έλληνες ότι πρέπει να τους συντρίψουμε τη ραχοκοκαλιά ώστε να τους εξαναγκάσουμε να χάσουν τις πολιτιστικές ρίζες τους. Του λαού αυτού πρέπει να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά θέματα του. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δεν μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο στο θέμα. Το πρόβλημα όμως επεκτείνεται και στον έξοδο συνόδευμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο άνθρωπος που μπορούσε και είχε χρέο να στηρίξει την ελληνική παιδεία και γλώσσα έκανε ελαγνόμενος από υπερφύελες προσωπικές φιλοδοξίες άλλα. Επέβαλε την αγγλική στη Θεία Λατρεία. Το λεγόμενο Ελληνικό Κολέγιο Εμποστόνη κατέστη όπως και η εκεί θεολογική σχολή του Σταυρού απολύτως ευρώφωνο. Προσφάτως δε προκειμένου να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, το Λένι Κάλτς, απεκλείστη ο καταλληλότερος διευθυντής κλινικός και πανεπιστημιακός ερευνητής με το ανομολόγητο αιτιολογικό ότι είναι πολύ Έλληνας. Δικαιολογείται κατόπιν τούτου γνωστός απόδειμος πανεπιστημιακός να διαρωτηθεί αγωνιωδώς πού θα βρεθεί σήμερα ένας κοσμάς αιτωλός να κηρύξει τη γλώσσα των πατέρων, να χτίσει από 200 σχολεία στην Αμερική, στο Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Η βάρβαρη κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας από τους Έλληνες είναι ακούτως γνωστή. Η συστηματική προσπάθεια αποκοπής από την παράδοση του Ελληνικού, το μονοτονικό, η πρόταση μερικών σοφών, σε εισαγωγικά, για την εισαγωγή του λατινικού αλφαβήτου. Κάποιος ανεκδίκητος πατριώτης, ευχώρος εντομουμένου πολιτικού προσανατολισμού, είχε προτείνει προετών το κυριλικό αλφάβητο. Οι βάρβαροι ξενόγλωσσες επιγραφές και άλλα, όντου ούκ έστειναν λοιπόν σε κλίματα κατά τις γλώσσες, την οποία, κατά το κικαίωνα, χρόνται οι θεοί, αν διαλέγονται μεταξύ των. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται λοιπόν εγκρίξεις, που είναι η αυθαίρετη και μη υποκείμενη σε οδήποτε κανόνα μεταγραφή της ελληνικής, με τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου και άλλων συμβόλων κατά το οποίο σχεδόν αποκλειστικός δήθεν για το διαδίκτυο Ιντερνετ. Πρόκειται περί μιας ακόμη επιβολής. Στο διαδίκτυο πρέπει να γράφει και πολιτονικά, χρησιμοποιώντας πολυάρτημες οικογένειες τυπογραφικών στοιχείων, σε οποιαδήποτε γλώσσα ακόμα και εκείνες με τα πιο δύσκολα αλφάβητα. Ήγουν τα εβραϊκά, τα αραβικά, τα κινέζικα. Οι Σκοπιανοί, ωστόσο, στην προσπάθειά τους να ανασπιστούν την ελληνική παράδοση, συστηματοποίησαν τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Τέλος, ας σημειωθεί ότι στην Ισπανική Βασκονία λειτουργεί ελληνική, ελληνόγλωσσα δηλαδή, Ακαδημία, η οποία είχε προτείνει την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας της μητέρας των γλωσσών ως μοναδικής επισήμου γλώσσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επανήλθε για τρίτη φορά η Ελληνική Ακαδημία των Βάσκων. Στην πρότασή της να ενταθεί η διδασκαλία της κλασικής φιλολογίας, ιδίως της ελληνικής, στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση. Τις προτάσεις αυτές, φίλοι μου, δεν τις εψήφισαν Έλληνες ευρωβουλευτές. Εδώ πρέπει να γίνει μία και της τηλεοψίας, μέσω επικοινωνίας και παιδείας, που είναι ένα θαύμα της τεχνικής και δώρο Θεού. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά, η κακή χρήση της την καθιστά πληγή και κέρυο μέσω εκβαρβαρώσεως και αποσυνθέσεως του κοινωνικού συνόλου. Έδωνα ακόμη παντοδύναμο δέμονα επιβολής της παγκοσμίου κρίσης. Ο κοσμάς προέβλεψε ότι, ακούστε, ο διάβολος θα μπει σε ένα κουτί και θα φωνάζει. Και τα κέρατά του θα είναι πάντως σε κεραμίδια. Μα αν η τηλεοψία δεν έχει καταστεί διαβολική συσκευή εκμαυλισμού, από βλαχώσεως και πίσω στο κεφάλι, όργανο φοβερό στα χέρια των οικονομικών γιγάντων, τι είναι? Κοντά στην τηλεοψία του τοποθετούνται σχεδόν ισοτίμως το ραδιόφωνο και το περιοδικό ιδίως έντυπο, εφημερίδα δηλαδή και περιοδικό. Ως γνωστόν η τηλεοψία, εκτός των ελαχίστων
κρατικοδιέτων που κάνουν κατά κανόνα κομματική προπαγάνδα των εκάστοτε στρατούτων, ανοίγει κατά το πλήστον, όπως και οι εφημερίδες και τα περιοδικά, όχι σε δημοσιογράφους, όπως συνέβη άλλοτε, και είναι το σωστό, αλλά σε οικονομικά συγκροτήματα που προωθούν δικά τους συμφέροντα και δεν υπηρετούν ιδεολογίες. Για να υπερασπιστούμε τη γλώσσα μας, χρειάζεται μια νέα εθνική αντίσταση στο ξένο γλωσσικό υπερηγισμό, με διάφορα βεβαίως μέσα. Όπως μας καταδικάζει τις πράξεις και τις παραλήψεις μας για την παιδεία, την ελληνική γλώσσα, τη στήριξη του έθνους, για την αναγέννηση, το οποίο τόσα μεγάλα έπραξε και θεμελίωσε με το αίμα του αυτός, ο πλήγενης των νεομαρτύρων. Βουά, σπουδάζεται ελληνικά. Θα τον ακούσουμε. Σήμερα, ωστόσο, συγκεκριμένοι κύκλοι προσπαθούν να εξομιλήσουν ακόμα και φραστικώς ό,τι μας συμβαίνει με την αρχική μας παράδοση. Απεργάζονται την αποξένωσή μας από το ξεντινό μας παρελθόν, αλλά ακόμα και τη χρήση των όρων εθνικός και ελληνικός. Μία πολυπράγμων κυρία, διοριστήσα ευρωβουλευτής από το κόμμα, στο οποίο ανήκει, αφού προσπάθησε προηγουμένως να καταργήσει το άπατο του Αγίου Όρους, να επιβάλλει την ορτονία των γυναικών στον κύριο της Ορθοδοξίας και άλλα τα σπούδαστα, ζητάει ήδη άκουσον να απαλληφθεί από κάποια κείμενα όρος ελληνισμός. Διότι είναι, λέει, επιθετικό και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Εν ονόματι δε της παγκοσμιοποίησεως ζήτησε την απάλληψη της εκφράσεως «τουρκική απειλή». Κατόπιν αυτό, ο γνωστός βουλευτής και αγωνιστής πολιτικός που τιμά απόψε την ομιλία, ο κ. Στέλιος Παπαδόπουλος, κύριος Σέλιο Θεοδεμελής, ως εμπαστός όλων μας και αγαπητός, σπουδαίος αγωνιστής για τα δημοκρατικά ιδιότητα και τα εθνικά και τα συστατικά, οτιδήποτε είναι. Εξεράγει λοιπόν, δεν μας μένει παρά να βρεθούν. Αλλά πού θα βρεθούν τόσα πολλά ψυχιαδρία για να μπούμε μέσα. Η αναφορά πλέον στον όρο πατρίδα θεωρείται εθνικισμός. Ποινικό αδίκημα. Να συμπληρώσουμε κι εμείς ότι η κατάδυση στον τόπο μας θα θεωρείται προοδευτικό στάχα, όπως προσβάλλει και διαβάλλει ότι το ελληνικό. Να σημειωθεί ο δεότροπος μας. Δεν φαίνεται να μην είσαι ποτέ δημοσία και πολιτική ελευθερία ή κάποια επαναστατική κίνηση. Αυτό ήταν εύκολο. Αλλά λάβαμε υπόψη ότι έπρεπε να περάσει από τόσες συμπληγάδες πρακτόρων και εξουσιαστών. Του παρακολουθούσε γεμάτη υποψίες και φόβους λόγω της επιχείρησης που είχε το κήρυγμά του στο λαό. Οι Τούρκοι, οι Βενετοί, οι Ισπανοί των δύο συγγενειών, οι Ρώσοι, οι Εβραίοι, με τους οποίους είχε συσύγχρονος και άλλοι, ακόμα και το γεγονός ότι δεν έβρισκαν κάτι το επίμετρο στο κήρυγμά του, τον έκανε ακόμα πιο ύπουλο. Όπως ήδη ελέγχθη, όπως μας δημιουργούσε δια των σχολείων τις προϋποθέσεις της εθνικής αγγελσίας. Αν κρίνουμε από το περιεχόμενο των προφητιών, όταν αναφερόταν στο Ρωμαϊκό ή στο Αποδούμενο, δηλαδή στην εθνική μας ελευθερία, μιλούσε μόνο σε προσωπικό επίπεδο και σε πολύ πιστό κύκλο. Ήθελα ακριβώς εδώ να σημειώσω ότι το 1800 ακριβώς ο Κοραής είχε γράψει ότι δεν πρέπει να γίνει υπανάσταση πριν περάσουν τουλάχιστον 50 χρόνια. Ακριβώς αυτή ήταν η επισήμωσή του. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να αποκτήσουμε στελέχη. Αλλιώς θα υποδοληθούμε σε άλλους κυριάρχους ή θα υποδοληθούμε σε τυράννους που θα μπορέσουν μέσα από τις πλάτες μας. Αλλά ο Κοραής, ζώντας στο Παρίσι τόσα χρόνια, ζώντας στο εξωτερικό, δεν είχε καμία ενημέρωση για το έργο του κόσμου που είχε προηγηθεί. Και φυσικά όταν εξεράγει η Ανάσταση και εκείνος ήταν θεοσότης. Ο Κοραής υπήρξε άνθρωπο με ευρύτητο πνεύμα. Κάνετε δε όλες τις πλευρές, όλες τις εκφάσεις της ζωής με το κήρυγμά του. Θαυμάζει κανείς την ενάρεια την οποία περιγράφει, τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να γίνει ενής κυριακός. Το θεμελιώδη κοινωνικό ρόλο του ιερέα μέσα στην ορία του και το ίδιο υψηλό κοινωνικό επίπεδο όπου τον τοποθετεί.